Φίλες και φίλοι επισκέπτες του site, οι συνεντεύξεις για το επίμαχο θέμα του κέντρου κράτησης εντός εισαγωγικών φιλοξενίας λάθρομεταναστών στην Κακαβή Απογονίου συνεχίζονται. Καλεσμένο λοιπόν έχω τον βουλευτή Ιωαννίνων της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μαντά Χρήστο. Ο κύριος Μαντάς, άριστος γνώστης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή του Απογονίου, μας καταθέτει την προσωπική του άποψη αλλά και τη θέση που έχει πάρει για το εν λόγω θέμα η αξιωματική αντιπολίτευση. Ακούστε τον. Κύριε Μαντά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Κύριε Μαντά, πριν ξεκινήσω να μπω στο επίμαχο θέμα που μας απασχολεί τους υπογονήσους, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που αφιερώνετε για να καταθέσετε την άποψή σας στην ιστοσελίδα του υπογονείου, τον Τζουρλάκο. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να μπορέσω να μιλήσω και για αυτό το θέμα. Κύριε Μαντά, από όσο γνωρίζω είσαστε γέννημα θρέμα γεννιώτης και είσαστε και γνώστης όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το όμορφο αλλά δυστυχώς αναξιοποιείται το τουριστικά απογόνι μας. Λες και κάποια κατάρα πληρώνει αυτή η περιοχή και τα προβλήματά του δυστυχώς έρχονται το ένα μετά το άλλο. Εκεί που είπαμε, δόξα τω Θεώ, σε ένα μεγάλο και καλό έργο που ανακοινώθηκε για την περιοχή μας και εννοώ αυτό το αποχαιρετικό του παρακαλά μου, σε λίγες μέρες, ξαναλέμε, βόηθα Παναγιά μου και ο λόγος είναι πλέον για την ανακοίνωση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Δένδια πριν από λίγες μέρες στα Γιάννα για δημιουργία κέντρου κράτησης εντός εισαγωγικών φιλοξενίας λάθρομεταναστών στην Κακαβιά και συγκεκριμένα στο κτίριο που στέγαζε το πρώην κτίριο της περιοχής. Σύσσωμη η αντιπολίτευση του Δήμου λέει όχι σε αυτήν την απόφαση. Με συνεντεύξη που έγινε πριν από λίγες μέρες σε λογαριασμό της ιστοσελίδας μας, στην άποψη του όχι τάσεται και η Πανυπηρωτική Συνομοσπονδία, διαστόματος του Προέδρου του κυρίου Οικονόμου. Ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Κώστας Καψάλης, λέει ναι στη δημιουργία του κέντρου κράτησης, αλλά κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως θα είναι δύσκολο να υλοποιηθούν οι απαιτήσεις του από την περιφέρεια. Οπότε, από ό,τι δείχνει, το ναι αυτόματα γίνεται όχι, όπως και ο ίδιος κατά κάποιο τρόπο το ομολογεί. Εσείς, κύριε Μαντά, ποια είναι η θέση στο συγκεκριμένο θέμα και αν αυτό είναι δυνατόν, ποια είναι και η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κόμματός σας, του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, ήδη να σας πω καταρχήν ότι είμαι γέννημα θρέμα. Με την έννοια ότι στα σημερινά όρια του Δήμου Πογονίου περιλαμβάνεται και το Μαζαράκι όπου έζησα τα πρώτα μου χρόνια. Ακόμη πιο καλύτερα. Και δίπλα από τον Καλαμά. Εκεί ήταν δάσκαλοι γονείς μου και εκεί μεγάλωσα μέχρι τα 8 χρονών. Ακόμη πιο συνεπώς, καλύτερα. Πράγματι την περιοχή και την ξέρω βιωματικά και την αγαπάω και βεβαίως και την πονάτε. Προσπαθώ να είμαι κοντά στα προβλήματα που υπάρχουν και προσπαθούμε όλοι μαζί εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη γνώση των ζητημάτων της περιοχής, βαθύτερη γνώση και βεβαίως να διαμορφώνουμε λύσεις και απαντήσεις για αυτά τα προβλήματα μαζί με τους κατοίκους κλπ. Ξέρετε ότι πρόσφατα στην περιοχή αυτή κάναμε περιοδεία και στην μεταλλουργική, είχαμε συναντήσεις με τον Δήμαρχο Πογονίου, με την Επιτροπή Πρωτοβουλίας ενάντια στην ΕΟΣ και γενικώς είμαστε σε μία επαφή με την περιοχή. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα. Το επίμαχο. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι είναι σαν να έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα αυτή η περιοχή. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς γιατί. Έχει επιλεγεί σαν μια περιοχή όπου σχεδιάζονται να εφαρμοστούν διάφορα πράγματα. Πρώτο ξεκινώντας από την ΕΟΣ βέβαια. Ναι. Πρώτα απ' όλα η ΕΟΣ, στην οποία όπως και είπαμε με κατηγορηματικό τρόπο και στον Δήμαρχο, φαντάζομαι ότι διαβάσατε και την ανακοίνωσή μας μετά την επίσκεψη εκεί, είμαστε κατηγορηματικά και κάθετη αντίθετη και εξηγήσαμε, τεκμηριώσαμε τους λόγους για τους οποίους παίρνουμε αυτή τη θέση. Και νομίζω ότι και διεθνώς αυτά τα σχέδια, τα οποία δυστυχώς κάποιοι στην χώρα μας
θέλουν όχι μόνο να κάνουν έως το πογόνι, αλλά ολόκληρη τη χώρα, με όλα αυτά που βλέπουμε να εξελίσσονται, καταλαβαίνουμε προς τα που πηγαίνει το πράγμα. Δηλαδή σε μια ισοπαίδωση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, σε μια άνεργη ανάπτυξη, αν υπάρξει ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει στη μετατροπή της χώρας σε κάτι διαφορετικό αυτό που, από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, όπου εδώ για πρώτη φορά θα αρχίσουν να δουλεύουν όπως φαίνεται, όπως σχεδιάζουν, αλλά δεν πρόκειται να τους το επιτρέψουμε, ενώ ο λαός, ο κόσμος δεν πρόκειται να το επιτρέψει, θα μας μετατρέψουν σε λευκούς Κινέζους εργαζόμενους. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η μία πλευρά, και η άλλη πλευρά έρχεται νομίζω και δεν είναι με αυτό το σχέδιο, είναι η πρόσφατη ανακοίνωση για τη δημιουργία στρατοπέδου για τους μετανάστες. Εγώ κύριε Μαντά, αυτό θα το έλεγα γκέτο, ούτε καν κέντρο κράτησης φιλοξενουμένων. Διότι όταν φυλάσσονται κάπου κάποιοι λάθρο μετανάστες, και δεν μιλάμε για μετανάστες, γιατί οι άνθρωποι είναι μετανόμα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, κανένα πρόβλημα. Όταν φυλάσσονται κάπου λάθρο μετανάστες που μπήκαν στην Ελλάδα. Εγώ τους ονομάζω, όπως και ο χώρος μας τους ονομάζει, μετανάστες χωρίς χαρτιά. Θέλω να πω το εξής, ότι αν κάποιοι πιστεύουν ότι με την δημιουργία τέτοιων κλειστών στρατοπέδων συγκέντρωσης θα λύσουν το ζήτημα το οποίο έχει μία, όχι μόνο, όχι μόνο μια ελλαδική διάσταση, αλλά μια ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση, είναι νομίζω βαθιά γελασμένη. Δεν λύνονται έτσι αυτά τα προβλήματα και κυρίως δεν λύνονται δημιουργώντας σε περιοχές οι οποίες έχουν και πρέπει να έχουν άλλες προτεραιότητες όσον αφορά την παρέμβαση της πολιτείας, με το να φτιάξουμε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών χωρίς χαρτιά σε εκείνη την περιοχή. Κύριε Μαντά, το βλέπετε τυχαίο, γιατί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ισχυρίζονται ότι αυτό το κέντρο θα λειτουργεί σαν προθάλαμος φθηνών εργατικών χεριών για την ΕΟΣ. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, αυτό τον ισχυρισμό τον διατύπωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, έτσι. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων έχει ήδη τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και μάλιστα το δεύτερο σημείο είναι αν θα γίνει μια ειδική οικονομική ζώνη που θα χρησιμοποιεί ως εργατικό δυναμικό τη μάζα των εξαθλειωμένων κρατούμενων μεταναστών. Αυτή είναι ακριβώς η διατύπωση που βάζει ως δεύτερο σημείο, δεύτερο ερώτημα, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κι άλλο ένα ύποπτο, κύριε Μαντά, ότι ο Δήμας Σκόνητσας δέχεται να εγκαταστήσει, ας πούμε, αυτούς τους λαθρομετανάστες, όπως τους λέω εγώ προσωπικά, λοιπόν, σε κάποιες κατασκηνώσεις της. Και δεν θέλει η περιφέρεια, παρά μόνο η περιφέρεια υποδεικνύει το κτίριο αυτό του ΚΤΕΟ στην Κακαβιά, το οποίο ισχυρίζεται ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για να εγκατασταθούν κάποιοι άνθρωποι εκεί, ενώ κατ' ουσίαν δεν τις πληρεί, διότι χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν εκεί, όπως βιολογικοί καθαρισμοί, λιμάτων, να διαμορφωθούν κατάλληλα χώροι και όλα αυτά. Και πέραν από αυτό είναι και η χώρα, είναι και ο χώρος εισόδου από άλλους στη χώρα μας. Δηλαδή, με τον μπαίνει κάποιος στη χώρα μας, θα βρει κατευθείαν ένα κέντρο λαθρομεταναστών δίπλα του, ένα γκέτο. Ένα γκέτο, γιατί είναι γκέτο στην ουσία. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι το πρόβλημα υπάρχει και το ζήτημα δεν είναι να φύγει μακριά από μένα. Ναι. Θέλω να κάνω αυτή τη γενική τοποθέτηση καταρχήν, έτσι, για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Εγώ το λέω με μια άλλη μία, κύριε Μαντά. Εμείς εδώ και πολλά χρόνια ως ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για ότι πρέπει να υπάρξουν ανοιχτοί ξενώνες για τους μετανάστες και κυρίως, αν θέλετε, τις γυναίκες, τις έγκυες, τα παιδιά, γιατί έχουμε δει και τέτοια πράγματα που σε ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενούνται για όσο χρόνο, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να φιλοξενούνται, έτσι. Ναι. Και όχι να έχουν νομική αρρωγή, να έχουν διερμηνία, να έχουν δηλαδή μία αντιμετώπιση που συνάδει με την, με μια ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Διότι, όπως γνωρίζετε, έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες και πάρα πολλές
έτσι επισημάνσεις και από ευρωπαϊκά χείλη, ακόμα και από επίσημα ευρωπαϊκά χείλη, όσον αφορά για το πώς ακριβώς λειτουργούμε στο θέμα της μετανάστευσης, για το οποίο βεβαίως και από την άλλη πλευρά και η Ευρώπη συνολικά έχει μια τεράστια ευθύνη, έτσι, χωρίς αμφιβολία. Συνεπώς, για μας το πρώτο πράγμα είναι, δεν θέλουμε να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και να πούμε ότι να φύγει από το πογόνι και να πάει στο διπλανό οικόπεδο. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα βεβαίως έρχεται επιβαρυντικά, ειδικά για το πογόνι, μετά και από το σχέδιο της ΕΟΣ. Μα και δεν είναι μόνο αυτό. Καταλάβατε. Τώρα, Μαντά, ναι, ναι. Ακούστε με αν θέλετε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι το πογόνι μας θα ήθελε ένα σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης. Θα ήθελε να πέσουν κάποια χρήματα να αναπτερωθεί. Μιλάμε για μια ιστορική περιοχή που έχει δώσει πολλά σε αυτή τη χώρα, ίσως ακόμη και την ελευθερία της. Λοιπόν, ανταυτού λοιπόν δημιουργείται ένα τέτοιο γκέτο, και δίπλα από αυτό το γκέτο, κύριε Μαντά, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν μπορεί κανείς επιχειρηματίας να πάει να επενδύσει χρήματα για τουριστική ανάπτυξη, για το πογόνι. Έχει ανάγκη από τουριστική ανάπτυξη. Λοιπόν, δεν συνάδει τουρισμός δίπλα από ένα γκέτο, γιατί κακά τα ψέματα, λαθρομετανάστες, κέντρο κράτηση, ναι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον εισήλθαν παράνομα στη χώρα, θα προσπαθήσουν να δραπετεύσουν και παράνομα από αυτό το γκέτο. Άρα λοιπόν, αυξάνεται η εγκληματικότητα στην περιοχή, δημιουργούνται και σωρία άλλων προβλημάτων. Κοιτάξτε, σας ξαναλέω, για να είμαστε καθαροί, το πρόβλημα για μας δεν αφορά, υπάρχει ως πρόβλημα. Πρώτον, να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεύτερον, η συγκεκριμένη επιλογή μας βρίσκει αντίθετους και γενικά, σας είπα την τοποθέτησή μας, τη γενική τοποθέτησή μας, αλλά και ειδικά για τη συγκεκριμένη επιλογή. Και νομίζω ότι ήμουνα απολύτως σαφής. Γιατί δεν θέλουμε αυτή την επιλογή. Προφανώς όμως, ξενώνες με αυτή την έννοια που σας είπα πριν, που να εξασφαλίζουν ειδικά για τα παιδιά, τις έγκυες γυναίκες, τον κόσμο που θέλει βοήθεια, ανθρώπινες συνθήκες ώσπου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, νομική αρρωγή και άλλα τέτοια μέτρα, προφανώς κάπου μπορεί να χρειάζονται. Έτσι. Δεν μιλάμε όμως για στρατόπεδα συγκέντρωση, για τα σχέδια που έχει στο μυαλό του το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Άλλωστε, είμαστε σαφώς αντίθετοι σε τέτοιου είδους απαντήσεις στο πρόβλημα που είναι υπαρκτό. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα θέματα, πολύ μεγάλα, που αφορούν το ζήτημα της μετανάστευσης, τα οποία όμως νομίζω ότι δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή να τα πούμε, γιατί μιλάμε πολύ πολύ συγκεκριμένα. Κύριε Μαντά, τώρα, από την άλλη, θα συμφωνούσα μαζί σας ότι προφανώς ο τομέας της τουριστικής ανάπτυξης είναι ένας βασικός τομέας και για την περιοχή. Εγώ θα πρόσθετα ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς για την περιοχή που μπορεί να αναπτυχθεί, όπως παραδείγματος χάρη ο αγροτικός τομέας. Αν σωστά αξιοποιηθεί ο κάμπος που εκτείνεται από το Μπαρακάλαμο και μετά, όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι, αν υπάρξει σχέδιο συγκεκριμένο και αγροτικής ανάπτυξης και βεβαίως και άλλες πιθανά δραστηριότητες, μεταπητικές και άλλες που θα μπορούσαν να υπάρξουν στην περιοχή. Πάντως, να είσαστε σίγουρος, κύριε Μαντά, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα και να γίνει, όταν έχει μέσα στην καρδιά της ένα τέτοιο γκέτο, έχω την εντύπωση ότι θα αποτύχει. Ή θα κινείται με αμφίβολα βήματα. Σας ξαναλέω τη λογική μας, για να μην παρεξηγούμε και για να είμαι απολύτως καθαρός. Η συγκεκριμένη επιλογή για όλους αυτούς τους λόγους που εξήγησα, για αυτή την επιλογή είμαστε κάθετα αντίθετοι. Τελεία. Από εκεί και πέρα, εμείς γενικά ως χώρος δεν είμαστε, γιατί για κάθε πρόβλημα δεν είμαστε στο να φύγει μακριά από την πόρτα μας και να πάει στην πόρτα του γείτονα. Έτσι. Θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικές διαδικασίες. Φαίνεται ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, το πογόνι έχει λίγο στοχοποιηθεί, να το πω έτσι. Δηλαδή, όχι λίγο, πολύ. Ναι. Δηλαδή εκεί εκδηλώνονται
ό,τι πιο, πώς να το πω, περίεργο, ό,τι πιο, όποια σύλληψη υπάρχει στο μυαλό κάποιων ανθρώπων να εφαρμόσουν ένα σχέδιο, θα μου επιτρέψετε σε εισαγωγικά, να πειραματιστούν, επιλέγουν τοπογόνη σαν περιοχή. Μια πειραματική περιοχή δηλαδή της Ηπείρου. Συνεπώς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιες λογικές. Σας ξαναλέω όμως, για να είμαι απολύτως σαφής, ότι είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με μια εντελώς διαφορετική λογική. Με άλλη αντίληψη. Διότι δεν μπορούμε να το κρύψουμε κάτω από το χαλί. Όχι. Κύριε Μαντά, στην περίπτωση που υιοθετηθεί αυτό το σχέδιο, γιατί από όσο γνωρίζω ο Περιφερειάρχης έχει υποδείξει και είναι θετικότατος προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, το έχει δηλώσει. Λοιπόν, ναι. Ερχόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, εάν, να το πω με αυτή την έννοια και με συγχωρείτε δηλαδή, ενοχληθείτε πάλι από την ιστοσελίδα μας για το να σταματήσει πλέον αυτό το γκέτο, να κλείσει, τι θα κάνετε? Γι' αυτό και σας ξεκαθάρισα από την αρχή, κύριε Καψάλη, ότι εμείς έχουμε μία τελείως διαφορετική λογική αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Ναι. Στην αντίθετη κατεύθυνση. Είναι προφανές ότι εμείς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχουν τέτοια γκέτο έτσι όπως τα δημιουργούν οι κυβερνώντες οι σημερινοί. Ναι. Είναι απολύτως σαφές και σας επισήμανα ότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες και από επίσημα ευρωπαϊκά χείλη, ενώ δηλαδή επιτροπές οι οποίες επισκέφτηκαν τέτοιους χώρους και έχουν καταγγείλει και σε επίπεδο ευρωπαϊκό τα προβλήματα τα οποία είδανε να υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους. Δεν πρόκειται εμείς να κινηθούμε σε μια τέτοια λογική, το αντίθετο θα έλεγα. Σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση θα κινηθούμε και όσον αφορά το συνολικό πρόβλημα γενικά, έτσι, διότι εδώ υπάρχουν, σας ξαναλέω, υπάρχουν πολλές πλευρές. Δεν είναι μόνο η πλευρά το που και πώς και με ποιο τρόπο τσουβαλιάζουν αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ένα γενικότερο θέμα. Το συγκεκριμένο σημείο, κύριε Μαντά, θα το απαλλάξετε από αυτό το γκέτο? Εκεί θέλω να μου απαντήσετε. Κοιτάξτε, το θέμα είναι να μην γίνει και πρέπει να αντισταθούμε και να βρούμε τρόπους όλοι έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε μία τέτοια πρόθεση. Εγώ νομίζω ότι αν ο κόσμος το πογώνει μαζικά εκφράσει την αντίθεσή του, όπως φαίνεται ότι την εκφράζει, σε αυτό το σχέδιο δεν θα επιχειρήσουν να το κάνουν. Έτσι. Και βεβαίως εμείς θα σταθούμε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και είναι κρίσιμο για την συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία μιλάμε. Θα δούμε δηλαδή όλους τους τρόπους προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κύριε Μαντά, σας ευχαριστώ. Να πάρα είστε καλά. Πολύ. Καλή σας μέρα και πραγματικά χαίρομαι γιατί μας είπατε είστε παιδί του πογονίου. Ναι, ναι. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, γεια σας. Yeah.